Ο Εγκέλαδος έδειξε για ακόμα μια φορά την καταστροφική του μανία στην Ιταλία. È tutto un insieme di tragedie, abbiamo visto gente scavare con le mani poco lontano di qui, intanto sentite lo stillicidio delle sirene, delle ambulanze, gente scavare con le mani perché un intero palazzo è crollato, abbiamo visto gente tirata fuori in stato di shock. Η σεισμική δόνηση με επίκεντρο την πόλη Άκουιλα στην περιφέρεια του Αμπρούτσο σημειώθηκε στις 4:32 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αν και οι ιταλικές αρχές μιλούν για 5,8 Ρίχτερ. Stavamo in albergo e niente, all'improvviso tremava tutto e siamo corsi giù. E poi i palazzi cominciavano a cadere. Υπολογίζεται ότι 10 με 15.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές. Πολλά από αυτά κατέρευσαν. Μεταξύ τους και τμήμα των κοιτώνων της φοιτητικής εστίας. Ci sono padri che chiamano a gran voce i nomi dei loro figli dentro questa casa dello studente, dentro i palazzi. Vi assicuro che è uno scenario di guerra. Με δάκρυα στα μάτια, οι κάτοικοι της περιοχής, πολλοί φορώντας ακόμα τις πιτζάμες τους, τυλιγμένοι σε κουβέρτες, αγωνιούν για την τύχη των δικών τους. È tremendo, una sensazione che non auguro a nessuno. Abbiamo visto le pareti che crollavano, quindi insomma è stato abbastanza forte. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στη Μόσχα και αναχώρησε για την Άκουιλα. Την ίδια ώρα οι αρχές κάνουν έκκληση για βοήθεια σε όλη την Ιταλία. Che chiediamo la collaborazione di tutti gli italiani, innanzitutto per stare vicini a chi ha subito questa tragedia e ai soccorritori. Εκφράζονται φόβοι ότι ο σεισμός άφησε πίσω του, εκτός από τους νεκρούς και τους τραυματίες, 50.000 αστέγους.